Καλησπέρα. Σήμερα καπνίζω. Αλεξάνδερ. Και Αλεξάνδερ. Δύο είδης πιπούλες. Οι οποίες περιέχουν και δύο καπνό της HU. Καπνό που περιέχει η Virginia Perec, Burley και Kentucky. Και πίνω και ένα ψηλό αποτυχία φραπέ. Είχα πει ότι θα έκανα ένα συγκριτικό βιντεάκι, συγκριτικό, σχετικό είναι αυτό. Μου είχε στείλει διαματάκια ο Γιώργος Δούκας από τον Director's Cut και από τον Edward G, ο οποίος αναφέρεται στον Edward G. Robinson, το οποίο θέρτης. Και έχουμε έναν ηθοποιό από τη μία και έναν director από την άλλη. Καλός συνδυασμός. Είχα πει λοιπόν, κάπου είχα αναφέρει ότι λένε ότι μοιάζουν, ότι είναι σχεδόν ίδιοι και γενικότερα στα reviews τους αναφέρουν ότι μοιάζουν. Οπότε μου έστειλε ο Γιώργος κάτι δειγματάκια να τα δοκιμάσω για να τα συγκρίνω, γιατί μου είχε πει ότι δεν είναι ίδιοι καπνοί. Έτσι έχω καπνίσει και τους δύο αρκετά. Τον Director's Cut είχα δοκιμάσει και πιο παλιά. Ωραίος καπνός. Αλλά για να έχω καλύτερη άποψη και να μου έστειλε και από τους δύο δείγματα. Οπότε σήμερα τα έβαλα σε δύο πίπες ίδιες. Αν και έχω άποψη για τα καπνά, είπα να τους καπνίσω και παράλληλα κάποια στιγμή. Βέβαια είναι και ότι καλύτερο. Εντάξει. Τώρα, περιέχουν και δύο τα ίδια συστατικά. Στον Edward G αναφέρει στο Tobacco Reviews, έχει ένα τύπο από κάτω μια σημείωση ότι τα τελευταία την αναφέρεται ότι προσθέθηκε και λίγο Oriental και λίγο Cavendish, το οποίο άλλοι λένε ότι το καταλαβαίνουν και άλλοι λένε πως δεν το καταλαβαίνουν. Εγώ δεν καταλαβαίνω αν υπάρχει ή όχι, δεν είναι περίεργο βέβαια. Ο Director's Cut αναφέρεται ως Virginia Perec. Ο Edward G αναφέρεται ως Virginia Based. Προφανώς έχει να κάνει με τις περιεκτικότητες των καπνών, γιατί και τα συστατικά τους, τα συστατικά είναι τα ίδια. Οι καπνοί μοιάζουν όντως, δεν είναι οι ίδιοι όμως. Και ειδικά τώρα που τους έχω δίπλα-δίπλα, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι οι ίδιοι. Ο Director's Cut μου θυμίζει τον 3-9 στον πράσινο, όχι την παλιά βέβαια έκδοση, την καινούργια. Την παλιά δεν την έχω δοκιμάσει ποτέ, την original ας πούμε. Είναι σχετικά γλυκός καπνός. Όμορφος.
All Day Smoke, βολικός, μέτριος και σε ένταση και σε γεύση, σε νικοτίνη κάτω του μετρίου, μία αρωματική βέβαια και οι δύο, παρόμοια χαρακτηριστικά και σε ένταση και σε νικοτίνη, αλλά στη γεύση αλλάζουν. Ο Edward G. έχει βάθος. Είναι έτσι πιο dark καπνός, θα έλεγα. Δεν ξέρω αν τους περιέχει Oriental Cavendish. Πάντως είναι λίγο πιο dark. Και εκεί είναι η κύρια διαφορά τους. Καθώς και στο κόψιμο ο director's cut είναι curly cut, μικρές ροδελίτσες και σπασμένο flake μέσα. Ο Edward G. είναι broken flake, αλλά προέρχεται από το ίδιο το τις ροδελίτσες ψηλές, αλλά έχει και κομμάτια από flake μέσα, ίσια. Πάντως είναι παρόμοιο το κόψιμό τους, παρόμοια τα χαρακτηριστικά, τα συστατικά τους. Και τα χαρακτηριστικά είναι παρόμοια. Διαφέρουν στη γεύση. Ο director's cut είναι πιο, ας πούμε, ψηλές notes, high notes. Ο Edward G. έχει πιο χαμηλές, μπασάρι λιγάκι. Και εκεί είναι η βασική τους διαφορά όσον αφορά τη γεύση. Τι note δεν μπορείς να καταλάβει, τι τα δειγματάκια και με το σακουλάκι μοιάζουν πολύ. Εντάξει, θα έχουν διαφορά, αλλά δεν μπορεί να την αντιληφθείς αν δεν έχεις με το την μπροστά σου. Αλλά αυτή η διαφορά στη γεύση την καταλαβαίνεις ειδικά τώρα που κάνουν αλλαγές μεταξύ των δύο πιπών και των δύο καπνών. Πηγαίνοντας από τον Edward G. στο Director's Cut, καταλαβαίνεις ότι πέφτει τονικότητα, ας πούμε, της γεύσης. Η ένταση μάλλον της γεύσης, γιατί η τονικότητα ανεβαίνει, πάμε πιο χαμηλός ο ένας από τον άλλον και το καταλαβαίνει στην αλλαγή. Η βασική του διαφορά όμως που εμένα, ας πούμε, θα με έκανε να αγοράσω το ένα από τους δύο, είναι στο στο χαρακτηριστικό τους κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Ενώ στο πρώτο μισό του μπολ όλα καλά, καπνίζουν στην ίδια φάση και τα δύο, είναι ωραία και οι δύο, είναι διαφορετική όπως είπα στην αίσθηση, στη γεύση. Στο δεύτερο μισό του μπολ, ίσως στο τελευταίο τρίτο, ο director's cut χάνει. Και αυτό από το πρώτο μπολ που είχα κάνει, από τα δείγματα που μου έχει στείλει ο Γεράσιμος. Ενώ μου άρεσε, ξέρω, ο καπνός έτσι μέχρι τα δύο τρίτα, στο τελευταίο τρίτο αρχίζει να πικρίζει λιγάκι, να γίνεται λίγο τραχής. Και το έχω παρατηρήσει σε όλα τα μπολ του director's cut που έχω καπνίσει. Δεν ήταν δηλαδή τυχαίο, δεν έτυχε, ήταν και σε διαφορετικές πίπες, ήταν κάτι που δεν το έχει ο Edward G. Ο Edward G. καπνίζει κανονικά, προχωράει, προς το τέλος δεν αλλοιώνεται, ίσως που ανεβαίνει και η ένταση όπως είναι το φυσιολογικό στους περισσότερους καπνούς καθώς προχωράει το ball. Και αυτό το χαρακτηριστικό είναι κάτι που θα με έκανε να διαλέξω τον Edward G. αντί για τον Director's Cut. Κυρίως δηλαδή για το χαρακτηριστικό της ώρα του καπνίσματος, πέρα από τη γεύση που, εντάξει, μένα μου αρέσει περισσότερο το βαθιά γεύση που έχει ο Edward G., αλλά δεν είναι άσχημη η γεύση ούτε ένα ούτε άλλο, δηλαδή είναι ανάλογα με τα γούστα του καθενός. Αν θέλεις λίγο πιο light notes, πας για director's cut, λίγο πιο dark notes, πας για Edward G., αλλά αυτό το χαρακτηριστικό του στο δεύτερο μπολ και στο προς το τελείωμα
Δηλαδή, ο μένω director's cut, ας πούμε, πάντα στο τελευταίο τρίτο και ακόμα πιο κάτω, ας πούμε, που έλεγα, ας πούμε, άντε να τελειώσει να το σβήσω. Είναι το κυριότερο του μειονέκτημα. Κατά τα άλλα, και οι δύο είναι οι καπνάρες, όμορφοι, αν πέσουν στα χέρια σας, καπνίσεις για τους δύο. Ευτυχώς που μου έστειλε τα διαματάκια, γιατί επειδή στο Tobacco Reviews διάβαζα ότι ήταν οι ίδιοι, δεν θα τον έπαιρνα να τον δοκιμάσω. Θα ήξερα, ας πούμε, ότι είναι στο ίδιο στυλ και οι δύο. Αλλά τα στυλ δοκίμαζα, οπότε από τη στιγμή που έχεις τον ένα και είναι πάνω κάτω σε ίδιο στυλ, δεν μπαίνει στον άλλο. Αλλά δεν είναι. Οπότε αν είναι να πάρω κάποιον, εγώ θα έπαιρνα τον Edward G. Και όχι τον Director's Cut, όχι του Μιχαλάη, αλλά σου είπα το τελείωμα του, όχι η γεύση, με το στυλ του. Και αυτή είναι η σημαντικότερη για μένα διαφορά. Και όπως είπα, ανάλογα με τα γούστα, θέλει ο καθένας από άψη γεύσης. Πάντως και οι δύο καπνίζονται όλη μέρα, και οι δύο είναι όμορφοι, και οι δύο πιστεύω, λόγω του ότι έχουν τουλάχιστον 4 καπνά μέσα, θα ήταν καλύτερα σε βαρύτερα μπολ και όχι σε αυτό εδώ πέρα. Αυτό είναι 18 χιλιοστών το μπολάκι. Πιστεύω ότι χάνει λιγάκι. Αλλά χρησιμοποιήθηκαν αυτές τις πιπούλες επειδή είναι ίδιες. Ωραία πήγε, ψεφύνουν και οι δύο. Ωραία καπνά γενικότερα. Ευχαριστώ και πάλι τον Γιώργο Δούκα για τα δειγματάκια του. Μου έχει στείλει και άλλα δείγματα. Και όλα ήταν ωραία. Αλλά αυτό το βιντεάκι το χρωστούσα. Και για εσάς, αλλά και για μένα, γιατί ήθελα να τους καπνίσω παράλληλα. Τους είχα καπνίσει μία τον ένα, μία τον άλλο. Συμπεράσματα είχα βγάλει έτσι κι αλλιώς. Αλλά καπνίζοντας παράλληλα, πίστηκα κι εγώ ίδιος ότι έτσι είναι όπως τα νόμιζα. Και αυτά. Ελπίζω να σε κατατόπισε και να μην σε μπέρψε περισσότερο. Πάντως να σκέφτεσαι να πάρετε ένα από τους δύο, μην το σκέφτεσαι. Πάρετε τους δύο. Χαιρετώ.